Θα γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπήρχε κανένα. Όχι, δεν υπήρχε, δεν υπήρχε οργάνωση. Κύριε Αδαμόπουλε. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση, καμία πρόληψη και κατά δεύτερο λόγο δεν έγινε και τίποτα. Εκλοβίσαν τον κόσμο. Κύριε Αδαμόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τη φωτιά στο Βουτσά και τρέχει με 120 χιλιόμετρα προς τη Λούτσα και δεν βγάζει τον κόσμο έξω. Στα στενά. Τους μπέρδεψε, στα στενά τους έκαψες. Σαν τα ποντίκια κάηκαν. Εγώ ήξερα και έφυγα. Γιατί είμαι 50 χρόνια στην περιοχή. Αν δεν ήξερα, δεν ήξερα πώς θα έφευγα. Ξέρατε το δρόμο και μπορέσατε να φύγετε. Αυτό εννοείται. Μα και ήξερα το δρόμο και με το που είδα τη φωτιά έρχεται, κατάλαβα ότι έρχεται πάνω μου. Γιατί έχω ζήσει 10 φωτιές. Και ξέρω. Άρα από την εμπειρία σας. Ανοίξω και εγώ ήμουν, αν δεν ήξερα. Άρα από την εμπειρία σας στην αυτοδιοίκηση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να γίνει από την εμπειρία σας. Να σας πω τώρα, επόμενη μέρα εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε. Όχι, δεν λέω να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Μέρα, τι να σας πω τώρα. Όχι να τιμωρηθούν, τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Για τα τσιμέντα. Τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Τα μέτρα που έπρεπε να είχαν πάρει της πρόληψης για να μην ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα και θρυνήσουμε και άλλα θύματα ακόμα. Μέτρα. Πρώτα είναι ο άνθρωπος. Η περιουσία, το δάσος και εδώ έχουν χάσει την μπάλα. Πρώτα βάζουν το δάσος και μετά τον άνθρωπο. Και τελικά χάνουν και τον άνθρωπο και το δάσος. Τώρα έχετε απόλυτο δίκιο, όλοι συμφωνούμε. Άρα και αυτή η περιοχή θα ξαναστηθεί ποτέ. Μην κάψουμε το δάσος, δεν κοιτάνε τον άνθρωπο. Το θέμα δεν είναι να ξαναστηθεί η περιοχή, είναι ότι οι ψυχές που ταξιδέψανε δεν μπορούν να επιστρέψουν. Κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Το τελευταίο είναι το σπίτι, το τσιμέντο μου λέτε. Το για το τσιμέντο μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Τι μιλάμε για το τσιμέντο. Καθήκαν ανθρώπινες ζωές τώρα. Περιβάλλον δεν υπάρχει, μιλάμε για τα τσιμέντα. Έτσι, καταστραφήκαν οικογένειες. Ούτε καν στενοχωριέμαι εγώ. Εμένα κάηκε το σπίτι μου και δεν στενοχωριέμαι για το τσιμέντο. Στενοχωριέμαι για όλα τα άλλα παρά για τα τσιμέντα. Αυτό είναι, όπως το λέτε, κύριε Αδαμόπουλε. Και μακάρι να μην ξανασυμβεί, γιατί ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Μακάρι, θα είναι πάθημα όλο αυτό. Θα είναι. Τι πάθημα, θα το ξεχάσουμε σε λίγο καιρό πάλι. Κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας και στην σύζυγό σας, τη Χριστίνα. Να είστε καλά. Νομίζω, παιδιά, ότι θα περάσει πολύ καιρός.